Είναι μια μέρα μεγάλης χαράς και για την παράταξή μας, για την Ελλάδα. Έχουμε την ελπίδα ότι με τον νέο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα εργαστούμε όλοι μαζί για να κάνουμε την Ελλάδα καλύτερη. Δεν είναι μέρα πανηγυρισμών. Εμείς θα πανηγυρίσουμε όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο θα αρχίσει να μειώνει την ανεργία, θα αρχίσουν να επιστρέφουν τα παιδιά μας που βρήκαν δουλειά στο εξωτερικό και θα γεννάμε θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και θα αρχίσουμε να λύνουμε τα προβλήματα των ανθρώπων. Τελικός στόχος της παρατάξεώς μας είναι να κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη. Και αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Πιστεύω ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας αυτό θα γίνει πραγματικότητα και πολύ σύντομα. Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε το στοίχημα της ανανέωσης. Οι νεοδημοκράτες ψήφισαν και ζητάνε από τη νέα ηγεσία να προχωρήσει μπροστά, να αλλάξει το κόμμα, να ανοιχθεί στη νέα γενιά, να ανοιχθεί σε νέους πολιτικούς ορίζοντες, ώστε να καταστήσει πάλι τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη και ισχυρή. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε τα συγχαρητήρια στον Κυριάκο Μητσοτάκη τον πρόεδρο, στους νεοδημοκράτες που το στήριξαν, στο Βαγγέλη Μεϊμαράκη για τη διαχρονική του παρουσία και από σήμερα να σταθούμε όλοι μαζί δίπλα στο νέο πρόεδρο και να το στηρίξουμε στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει.